Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον τρίτο αγώνα του πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1. Σε συνεργασία με την HSRT. Το λόμπι ετοιμάζεται και μέχρι να ξεκινήσουν τα παιδιά θα σας πάω μια βόλτα στην πίστα της Ολλανδίας. Για να δείτε τη διαμόρφωση και το τι σκοτωμός έχει να γίνει σήμερα. Γιατί θα γίνει. Καλησπέρα Τάσο. Σε περίπου 10 λεπτά φτάσω. Γραμμή κίνησης, από όπου θα ξεκινήσουν τα μονοθέσια. Εδώ είναι μια πολύ κλειστή στροφή και δεν ξέρω τώρα εδώ πώς θα χωρέσουν όλοι μαζί. Εδώ πιστεύω ότι πιθανόν θα υπάρχει συμβάν. Τα σημεία προσπέρασης της πίστας είναι πολύ λίγα. Και η πίστα είναι στενή. Άρα οι οδηγοί θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ για να μην έχουν συμβάντα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ακόμα και στο qualify, πόσα κρατάνε τις γραμμές τους. Υπάρχουν επικίνδυνα κέρμπ, είναι περιψωμένα. Αν πατήσει ο οδηγός μπορεί να φύγει. Καλησπέρα Τσακ. Γενικά η πίστα είναι μικρή σε μέγεθος. Οι χρόνοι θα κινούνται γύρω στο 1.15, 1.14, κάπου εκεί. Αλλά θέλει πολύ προσοχή. Γιατί δεν υπάρχει χώρος προσπέρασης. Μόνο στα φρένα ή από τετακέ, όπως θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η στρατηγική, διότι όσο το δοκιμάσαμε είδαμε ότι τα κόκκινα ελαστικά δεν χρησιμεύουν καθόλου στην πίστα, έχουν πολύ μεγάλη φορά, άρα φαντάζομαι ότι θα παιχτεί μεταξύ κίτρινης και σκληρής γόμας. Βλέπετε ότι έχει πολλές κλίσεις στις στροφές. Και τα setup που έχουν κάνει οι οδηγοί θα παίξουν το δικό τους ρόλο. Οι αμμοπαγίδες επίσης μπορεί να κολλήσει το μονοθέσιο πολύ άνετα. Είναι πολύ δυνατά ο ήχος, Steve. Τώρα το μειώσω, ρε φίλε. Τώρα το μειώσω, ευχαριστώ. Για δες τώρα ρε εσύ, Thief, και πες μου. Άμα να τον χαμηλώσω κι άλλο. Και αυτή πάνω κάτω είναι η πίστα της Ολλανδίας. Πολύ τεχνική πίστα, δεν έχει μεγάλες ευθείες. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στις στροφές.
Πήρατε μια γεύση. Θα μεταφερθούμε τώρα στο λόμπι με τους οδηγούς που ετοιμάζονται. Να καλησπερίσω τον Κώστα, νομίζω μπήκε στο πάρτι. Καλησπέρα Κώστα. Πώς είσαι, τι κάνεις? Πάντα... Πες. Ναι. Κάναμε κάποιες αλλαγές. Βγάλαμε το safety car. Διότι μπαγκάρει το παιχνίδι και δημιουργεί πάρα πολλά θέματα. Δυστυχώς. Χάνει λίγο από τη ρεαλιστικότητα, ναι, αλλά... Τουλάχιστον θα μπορούν να τρέξουν χωρίς προβλήματα οι οδηγοί, χωρίς πέναλτι, χωρίς να κολλάνε και τα λοιπά. Ήταν κουραστικό. Λοιπόν, κάνουμε join στο lobby. Ναι, η πίστα είναι πολύ τεχνική, δηλαδή δεν έχει... Εντάξει, τώρα βγήκα θα ακούμε τα μονοθέσια. Αν τυχόν παρατηρήσετε κάτι που σας ενοχλεί στον ήχο, θα το τραβήξω λίγο ακόμα. Με παίρνει να το χαμηλώσω λίγο ακόμα τον ήχο του κινητήρα. Να το χαμηλώσω λίγο και εδώ. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ για το feedback. Από ό,τι βλέπω, οι οδηγοί έχουν μπει όλοι ήδη μέσα. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Ναι. Ωραία. Άρα αναμένουμε να ξεκινήσει το qualify, ναι, το οποίο θέλει προσοχή και εδώ η οδηγή, αυτοί που θα είναι σε γρήγορο γύρο, αυτοί που θα είναι σε πιο αργό, γιατί ήδη στον προηγούμενο αγώνα έγινε ένα περιστατικό που η Επιτροπή μετά αποφάσισε και τις ποινές κάποιων οδηγών. Θέλει μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Και μέχρι να ξεκινήσουμε, ο Ολυμπιακός ΧΙΕ στο Europa League είδα. Αποκλείστηκε. Conference, ε. Ναι. Ό,τι και να είναι. Καλησπέρα Δημήτρη. Ο Παναθηναϊκός... Ναι. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στο μπάσκετ, βλέπω. Μπράβο. Ευρωλίγκα. Μπράβο. Λοιπόν, είμαστε και στο Facebook, στην ομάδα της HSRT. Μπορείτε να παρακολουθείτε και από εκεί όποιος θέλει. Σε όλους τους υπηλότους, Δημήτρη, υπηλότη, ε. Και με όμικρον γιώτα μπορείς να το πεις, υπηλότη.
Να δούμε, να δούμε. Έχω μεγάλη αγωνία για την Ολλανδία. Είναι πολύ δύσκολη πίστα. Από τις πιο δύσκολες. Από τις πιο δύσκολες πίστες. Αυτή την εβδομάδα δεν υπάρχει πρόγραμμα Φόρμουλα 1 κανονικό. Πάνε για το τελευταίο, τις τελευταίες δύο εβδομάδες μετά, τους τελευταίους αγώνες. Ο Verstappen αναδείχθηκε πρωταθλητής. Από παλαιό Πασόκ το Ορθόδοξο. Γεια σου, Εφάνε. Να παίξω. Να παίξω. Να την τρέχεις είναι πολύ κουραστική. Μαξτάκης, Μαξτάκης, Μαξτάκης. Ναι. Μάικ ή ο Μάικ Σκέτο, ναι, μπορούμε να το πούμε. Ναι. Ήταν φοβερό. Άφησε ιστορία η μάχη με το Σούμι. Η ώρα, ναι. Ναι. Η Χάς προηγείται. Η Χάς προηγείται στη βαθμολογία των κατασκευαστών. Ναι, παιδιά, η Χάς. Όπως τα ακούτε, με 74 πόντους. Η Red Bull είναι δεύτερη με 67. Mercedes τρίτη με 64. Alfa Tauri τέταρτη με 62. Alfa Romeo 56. Aston Martin 54, η Ferrari 7η με 51, η Williams 8η με 36, η McLaren 9η με 35 και τελευταία η Alpine με 18 βαθμούς. Είναι ωραία βαθμολογία, πρωτότυπη, γιατί να βλέπεις τη Haas πρώτη στη βαθμολογία. Και στη βαθμολογία των οδηγών προηγείται ο Μαξτάκης με 62 πόντους. Ο Μάικ είναι δεύτερος με 53, ο Μπίλιον τρίτος με 50, Κουρκουμελάκης τέταρτος με 45, ο Σούμι με 44 και μετά ακολουθούν οι άλλοι οδηγοί. Οι μόνοι που δεν έχουν βαθμολογηθεί μέχρι στιγμής είναι ο Τζόνι, ο Αλκίνιο, ο Μπιλάκος, ο Ντένταλους, ο Χάχατς και ο Σερ Πέρντικας, που δεν έχουν πάρει ακόμα βαθμό στο πρωτάθλημα. Τους ευχόμαστε να βαθμολογηθούν. Ναι. Εγώ θα ήθελα να μην ξεχωρίσουν, να έχουμε ντέρμπι έτσι μέχρι το τελευταίο, να μην έχει κρυθεί τίποτα και για τα δύο πρωταθλήματα και για τον οδηγών και για τον κατασκευαστών. Drivers of the Day έχουν βγει ο Νιάχα Μάικ μια φορά και ο Λουίς Τζιάρ. Από το φετινό πρωτάθλημα πλέον δίνουμε και βαθμό για αυτόν που κάνει την μεγαλύτερη προσπάθεια και τις περισσότερες προσπεράσεις στην πίστα. Όχι, δεν ανέβηκε. Απλώς είχαν ξεκινήσει πολύ χαμηλά, προσπέρασαν, κρατήθηκαν. Καλησπέρα στο Γιάννη το Γιάνναρο, καλησπέρα Εκάρα. Greek Game Pass Tournaments, ομάδα στο Facebook, τουρνουάβα μέσω του Game Pass και crossplay πλέον, τρέχει Mortal Kombat, από όσο είδα θα ξεκινήσει και Pro, αν δεν κάνω λάθος, Pro Evolution.
Μια πολύ καλή προσπάθεια. Έτσι όπως το ξέρεις δεν υπάρχει. Έτσι όπως το ξέρεις δεν υπάρχει. Υπάρχει το ποδοσφαιράκι, ναι, είναι δωρεάν πλέον, μπορείς να το παίξεις δωρεάν. Απλώς είχε πάρα πολλά προβλήματα και σιγά σιγά προσπαθούν να το συνεφέρουν. Ναι, το FIFA... Το FIFA είναι FIFA. Καλησπέρα Ντάκο, καλησπέρα Στελάρα. Ναι, το επόμενο είναι προ. Α, ωραία. Ακούγομαι μόνο εγώ, ακούγομαι μόνο εγώ, Κώστα. Για τόσο καιρό, τόση ώρα. Κρίμα, μην πειράζει. Για κάνε include my audio πάλι. Ναι, από το κινητό νομίζω δεν γίνεται. Ναι, συνδέεσαι από το PC, ναι. Ευχαριστώ, Γιάννη. Ωραία, ξεκινάμε. Μόνο με 7 λεπτά καθυστέρηση. Όσο και πλησιάζουμε προς το στόχο, παιδιά, κάποια στιγμή θα ξεκινήσουμε ακριβώς. Πλησιάζουμε, μειώνουμε τη διαφορά. Μειώνουμε. Γιατί είναι mute το πάρτι. Α, ποιος το κάνει mute everyone το πάρτι. Τι στο καλό ρε φίλε. Τώρα, για να κάνω ένα check. Σαμ, πες μου κάτι λίγο. Ωραία. Τώρα σας ακούω στο back office. Είναι, Γιάννη, ναι, είναι 3 qualify session, όπως είναι κανονικά, ναι. Κάνουμε και τα συμβόλαια τώρα για να πληρώνονται οι οδηγοί. Και είμαστε στα paddock. Για να δούμε ποιος θα βγει πρώτος για να πάρει και το χρόνο, το τηλεοπτικό. Έχει πληρώσει συμβόλαια. Ωπα. Αλφα Ρωμαίο βλέπω. Αλφα Ρωμαίο βλέπω. Και οι δύο Αλφα Ρωμαίο βλέπω. Ε, ναι. Μαζί και οι δύο Αλφα Ρωμαίο. Νιάχα Μάικ και Σερ Πέρδικας. Ωραία. Από το Twitch το βλέπεις, Γιάννη. Λοιπόν, έχουν βγει περισσότεροι οδηγοί. Ο Κούλης είναι στα pit, ο Sinister. Ο Sinister έχει ξανατρέξει. Ο Sinister δεν θυμάμαι να έχει ξανατρέξει. Δεν θυμάμαι. Ο Λούις είναι στα pit, ο Σούμ είναι στα pit, ο Κουρκουμελάκης και ο Άλεξ. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν έβαλα την κάμερα σήμερα για να μπορέσετε να βλέπετε και το minimap. Γιατί την προηγούμενη φορά δεν μπορούσατε να το δείτε. Έχει μπει για γρήγορο γύρω μια χαμάικ.
Α, ωραία. Έλα, Αντώναρε. Καλώς τον Αντώνη τον Ζεϊμπέκη, τον έτερο από το Greek Game Bash Tournaments. Παιδιά, περιμένω να μου στείλετε για το Grid. Αν και παίζω στα ημιτελικά, αλλά θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα το κάνετε εσείς μετάδοση. Καλησπέρα, Κωστάρα, καλησπέρα. Θέλει μεγάλη προσοχή η πίστα. Εδώ γελάμε. Τι, γιατί γιατί να γελάσουμε, ρε φίλε. Όπα. Ήδη δύο οδηγοί είναι εκτός. Ο Στέλιος, ο King Arthur και ο Sinister. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν το παρακολούθησα. Στέλιο, έγινε κάποιο ατύχημα. Ωραία, νομίζω ότι είναι εντάξει και τώρα, include your audio in the broadcast, οπότε νομίζω ότι είναι εντάξει, δεν ξέρω να ακούσει Σουγκάρισμα. μετά. Ό,τι θέλεις, Τάσο. Γεια σου, Ραφαέλα, που είσαι η Αναστασία και γράφεις. Θέλεις κάποια συγκεκριμένη Red Bull, Τάσο. Μαξάκης 1.12.508. Ο Ιάκος με τη Ferrari 1.13.162. Ντογιανίτης 1.13.467. Η δεύτερη Ferrari με το Samser είναι 1.13.954. Ο Action Scirocco με 1.14.310. Είναι ένα 14509. Πέφτουν πολύ γρήγορα οι χρόνοι. Billion. Θέλεις Billion. Ό,τι θέλεις ρε φιλαράκι. Νάτος. Νάτος. Νάτος ο Billion. GG και ακούγονται από το συνομιλητή. Τι GG κι αρέ. Ιορδάνη, μ' ακούστε? Ναι, εγώ σ' Ωραία, ακούω. τέλεια. Απλώς τα παιδιά λέει ότι μάλλον ακούγονται παράσιτα, για να δω λίγο. Ο ήχος του είναι χαλασμένος, μάλιστα. Ο Για δικός μίλα μου. λίγο Κώστα, να Ναι. κάνουμε ένα check, 1, 2, να 3, δούμε 4, λίγο 5, τον ναι, ήχο ναι. σου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ναι, κάνεις πολλά παράσιτα. Αντίστοιχα. Ναι, κάτι σαν κριτς κριτς ακούγονται από πίσω. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Μήπως είναι καλύτερα τώρα. Τώρα θα μας ενημερώσουν τα Ναι, παιδιά από το control. Νομίζω ακόμα συνεχίζεται και εγώ που φοράω τώρα τα άλλα ακουστικά. Νομίζω υπάρχει κάποιο. Δεν ξέρω, μήπως είναι κάποιο θέμα με το. Κάνει κάποιο να download το PC σου, τίποτα τέτοιο. όχι αυτή Και τη στιγμή. ζορίζει το δίκτυο, μήπως. Όχι, γιατί δεν είναι το μόνο και Plug and plug τα ακουστικά. Αν είσαι με μικρόφωνο ακουστικά, μήπως έχει κάποιο κόλλημα το Xbox App. Λοιπόν, ο Billion στη δεύτερη θέση με ένα 12.786. Ο Μαξάκης κρατάει για την πρώτη θέση. Ναι, να βγει. Βγες λίγο από το πάρτι, Κώστα, και ξαναμπες μήπως θέλει το πάρτι. Μπες, κάνε join, όπως είσαι κατευθείαν. Ο Άλεξ, οι δύο Red Bull έχουν το 2-3 προς το παρόν. Ο Κουμελάκης στην πέμπτη θέση. Ο The Sinister έγινε disqualify. Παιδί μου, μην τα λες αυτά. Ξέρουν ότι είσαι η κόρη μου και τα γράφεις. Μην τα λες αυτά. Θα πούνε ότι σε βάζω να τα γράφεις, δεν πας και πάρουμε κανένα συμβόλαιο. Ο Κούλης και ο Μάικ δεν έχουν γράψει χρόνο και ο Thunder Spinder.
Το μόνιμο με ήττα, ρε. Με ήττα. Μη σε βάλω να το γράψεις τώρα βραδιάτικα. Κοιμήσου, έχεις σχολείο αύριο. Καλά σου λέει ο Γιάννης. Άντε. Παιδιά, τι να κάνουμε. Ζωντανή... Συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές αυτά. Λοιπόν, έχουν μείνει 10 λεπτά. Έχουμε ήδη τους δύο οδηγούς οι οποίοι λόγω do not finish έχουν αποκλειστεί από την πρώτη περίοδο. Και κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή ο Πάμπλο, ο Νιάχα Μάικ, ο Κούλης και ο Σούμι. Εκτός και ο Παύλος. Τι έγινε, Παύλο? Υπερβολική ταχύτητα σε στροφή. Ο Κυριάκος, ο... τι έφαγε ξύλο. Ρε παιδιά, μην τον παράτε ρε, τον Κυριάκαρο, ρε παιδιά. Τι σας έχω πει. Τσακ πάει για καλύτερο χρόνο. Ναι, μειώνει και ανεβαίνει στην ένατη θέση. 7 λεπτά έχουν μείνει. Στο Mortal μόνο έτσι στρώνησε. Άρα έχουμε 3 οδηγούς ήδη εκτός. Μένουν 2 θέσεις για να καλύψουν το ποιοι 5 θα αποκλειστούν από το Q1. Ο Μάικ, 1.12.136, πέσανε στο 1.12 οι 3 πρώτοι. Μαξτάκης και Μπίλιον, ο Άλεξ, ο Ιάκος, ο Κουρκουμελάκης στο 1.13. Για να δούμε ποιος είναι έξω τώρα για γύρω. Ο Νιάχα Μάικ γράφει γύρω, για να δούμε. Όχι, πάει αργά. Πάει πολύ αργά. Ναι, ξέσπασε πάνω του Στελάρα. Είναι με σπασμένη ερατομή ο Νιάχα Μάικ, άρα δεν πάει για γύρω. Ο Thunder Spinder. Πολύ αργό. 1.13.777. Παραμένει στη 10η θέση. Ο Ντογιαννίτης έχει μειώσει στο Sector 2. Για να δούμε. Λοιπόν, ελπίζω να ακόμα καλύτερα τώρα. Θα πείσει όλα βασικά. Τώρα θα μας πούν τα παιδιά, αν ναι, υπάρχει κάποιο θέμα πάλι. Σίγουρα, ευτυχώς και τα παιδιά. Ναι, είναι πάλι καλά, πάλι καλά. Εντάξει, όλοι βοηθάμε, είπαμε. Κάπως καλύτερα, μάλιστα. Αν είναι ενοχλητικό, θα το βλέπετε και... Κάπως καλύτερα. Ναι. Το κάπως καλύτερα δεν είναι ενοχλητικό, αλλά... Είναι κάτι καλύτερο από το πριν. Τέταρτος ο Ντογιαννίτης. Μάλιστα, και αυτός ένα έπεσε στο 1.12.9.17.
Μόνο όποτε μιλάει, Δημήτρη, ή γενικά. Λοιπόν, 5 λεπτά έχουν μείνει. Οι οδηγοί που κινδυνεύουν είναι ο Κούλης και ο Σούμι προς το παρόν. Ο Σούμι βγαίνει. Για να δούμε τι θα κάνει ο Σούμι. Α, όταν μιλάει μόνο, ε. Okay. Ναι, μου στείλαν τώρα και στο Messenger, με παράσιτα ακούγεται. Παιδιά, δυστυχώς δεν ξέρω πώς να το διευθετήσω τώρα αυτό. Για να το διορθώσουμε. Κάποιο πρόβλημα θα είναι τώρα του app, επειδή είναι από το... Ας πατήσει το 0. Καλό. Γεια σου ρε Αντώνη. Έχουμε και σύστημα. Λοιπόν, για να δούμε το Σούμι. Ο Σούμι δεν μας έχει συνηθίσει να είναι τόσο χαμηλά. Να δούμε. Εφόσον κάνει καλύτερο χρόνο, θα πετάξει έξω τον Vips. Όχι. Όχι, είναι τρεις, απλώς ανέβει. Ναι, θα πετάξει έξω το Vips. Ευχαριστούμε για το follow, Phantom. Οι πρώτοι 8 οδηγοί είναι στα pit. Έχουν πολύ καλούς χρόνους, έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους στο Q2. Για να δούμε ο Σούμι τώρα πώς κινείται. Πάει καλά, πάει προς τη γραμμή τερματισμού. Πάει για καλό χρόνο. 1.12.8.37, ανεβαίνει τέταρτος. Ανεβαίνει τέταρτος. Πέταξε έξω το V-Bex. Ο Σερ Πέρδικας έχει βγει, μήπως βελτιώσει για να περάσει στο Q2. Όχι, έχει περάσει το Q2, να εξασφαλίσει τη θέση του βασικά. Και ο V-Bex έχει βγει, ο οποίος είχε εμπλοκεί στο ατύχημα με τον King Arthur, θα διερευνηθεί μετά το τέλος του αγώνα. Μειώνει στο δεύτερο σέκτορ. Πήγε να του φύγει, το γλίτωσε. Με ένα ωραίο drift. 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Για το τέλος του Q1. Μέχρι την 11η θέση δεν κινδυνεύουνε από τους χρόνους που γυρνάνε αυτή τη στιγμή τα υπόλοιπα μονοθέσια. Μπαίνει στην τελική ευθεία και γράφει 1.14.10.57, δεν αλλάζει κάτι στην κατάταξη, παραμένει 16ος. Ο Κούλης είναι σε γύρο, αλλά είναι σε πολύ αργό γύρο. Στο σέκτορ 1 είχαμε ένα... Έσπασε και την αεροτομία V-Bex. Στο γύρο για να μπει μέσα. Δεν προλαβαίνει να μπει, να αλλάξει και να ξαναβγεί. Άρα φυσιολογικά οι οδηγοί που θα αποχαιρετήσουν το Q1 είναι ο V-Bex, ο Κούλης και οι τρεις οδηγοί οι οποίοι δυστυχώς είναι DNF. Α, ο Κούλης το έσπασε κιόλας. Έτσι, για να είναι σίγουρος ότι δεν θα περάσει το Q2. Λέει, να το σπάσω κιόλας στο μονοθέσιο, να είμαστε σίγουροι. Ωραία. 4 DNF στο πρώτο qualify. Δεν ξεκινάει με καλούς ιονούς η Ολλανδία. Είπαμε, είναι δύσκολη η Ολλανδία, όπως και να το κάνεις. Ο
πάει και ο Βιμπέξ. 5 οδηγεί DNF. Μάλιστα. Μια χαρά. Η πεντάδα που ήταν αποκλειστή, αποκλείστηκε έτσι. Στο αυτόματο. Δεν χρειάστηκε κάτι να γίνει παραπάνω. Άρα έχουμε τους 15 που προκρίνονται. Ο Μάικ, ο Μαξτάκης, ο Μπίλιον, ο Σούμι, ο Ντογιαννίτης, ο Άλεξ, ο Ιάκος, ο Κουρκουμελάκης, ο Σαμσέριν, ο Θάντερ Σπίντερ, ο Λούις, ο Τσάκ, ο Νιάχα Μάικ, Άξιον Σιρόκο και Σερ Πέρδικας. Είναι μείνει εκτός δύο Αλπίν, μία Williams, μία McLaren και μία Aston Martin. Ρεκφέστ 22. Έχουμε, ρε φίλε, έχουμε ένα φίλο φαναρτζή εκεί κοντά στην πίστα και έχουμε κάνει έτσι μια ειδική συμφωνία και έχουμε βάλει, ξέρεις, το όπα. Ο Λούις, εντάξει, τόσο σε το μονοθέσιο. Έτσι άλλως δεν αλλάζει κάτι. Τελείωσε. Προκρίθηκε στο Q2. Λούις, σου έδωσα το μονοθέσιο, μουραγόρι μου. Πρόσεχε το, μουραγόρι μου. Πρόσεχε το μου το μονοθέσιο. Γυαλισμένο ήταν. Όχι, το είχαμε καιρώσει. Μέσα στις λάσπες, δηλαδή. Τώρα άντε να το ξαναπλύνουμε. Πανί με πανί. Δεν έχει μείνει τίποτα, δηλαδή έλεος. Για τη Μωρία Λούι θα σε, με μπατονέτες θα το καθαρίσει το μονοθέσιο. Βασικά με μία μπατονέτα. Λοιπόν, τέλος το Q1. Και περνάμε στο Q2. Να δούμε τους υπόλοιπους 5 οι οποίοι θα μας αφήσουν. Να δούμε αν θα μας αφήσουν από χρόνους και αν θα μας αφήσουν... Ναι, αλλά... Ναι, αυτό. Ναι. Και αν θα είναι 5, μείνει και παραπάνω. Όχι, είναι και ο Billion, ρε εσύ, Γιάννη. Και ο Billion Xbox είναι. 2 στα 3. Και ο Billion Xbox είναι. 2 στα 3. Ναι, 2 Xbox έχουμε μπροστά. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Στην τριάδα 2 Xbox έχουμε. Εντάξει, βάλαμε το Sam Sharing Basket, αλλά κοίτα κατάντια. Κοίτα κατάντια. Τζάμπα τα συμβόλαια. Τζάμπα τα για αυξήσεις μισθών, τζάμπα όλα. Τζάμπα οι προπονήσεις, όλα. Του έχουμε πάρει ειδικό simulator, priest simulator, του βάλαμε pigeon simulator, του βάλαμε μπάσκετ, τίποτα. Το γκά. Δεν. Μόνο για Halo είναι το παιδί. Μόνο για Halo, τίποτα άλλο. Δεν κάνει για τίποτα άλλο, ρε φίλε. Για τίποτα. Και το Σάββατο στο Σκόρν που θα παίζουμε, με γιαγιά ηλίου θα είναι. Να δεις, κάτσε, δεν θα βλέπει την οθόνη. Με γιαγιά ηλίου και σβηστά φώτα. Είπα Χέιλο και μου σκάσε τώρα ότι σκάσαν οι ημιτελικοί. Μάλιστα, το Χέιλο. Δεν έλεγα κάτι άλλο. Φούσκωσα από την τούρτα. Ένα προφιτερόλ μισό κιλό του πήραμε, ρε φίλε, σιγά τώρα. Μέχρι και μεσαιωνικό simulation του βάλαμε. Πες τα, ρε Στελάρα. Τίποτα. Τι θα κάνουμε με αυτό το παιδί. Τι θα κάνουμε με αυτό το παιδί. Στέλιο, θέλω να μου βρεις έτσι ένα ωραίο βασανιστήριο από το Μεσαίωνα που ξέρεις εκεί είχαν κάτι ωραίες ιδέες για τα βασανιστήρια. Να το βολέψουμε, ρε παιδί μου, ξέρεις κάπως. Πας και στρώσει. Λοιπόν. Φεράρι πρώτη στην πίστα. Μάλιστα. Αυτός που συζητάμε τόση ώρα. Για να κερδίσει και τηλεοπτικό χρόνο, έτσι. Βρήκε ευκαιρία. Βρήκε ευκαιρία τώρα. Τώρα θα ζητήσει και καινούριο συμβόλαιο τώρα, κατάλαβες. Για να δούμε τι χρόνο θα γράψει ο κύριος Σαμ Σέριν.
Πόσες συμμετοχές είχατε, Γιάννη, στο τέτοιο, στο Mortal 20, στο Mortal Kombat? Πες ξυλίκι, ε. Ας τραβάει και κανένας κάνα Twitch έτσι από τους αγώνες ενδιάμεσα να βλέπουμε λίγο εμείς που δεν παίζουμε. Του Ζεϊμπέκη θέλω βασικά. 21 με τη... τυχαίο το 21. Γι' αυτό μπήκες, για να γίνει 21, για να ρε. Ο Σαμ και η Φεράρι έχουν φέρει αναβαθμίσεις στην Ολλανδία. Έχει πάρει καινούριο κράνος. Έχει βάλει κάλτσες αεροδυναμικές. Και το αποσμητικό του αεροδυναμικό του Σαμ. Λοιπόν, για να δούμε που θα κινηθεί η Φεράρι. Έχει μπροστά του πιο αργό μονοθέσιο. Ελπίζω να μην τον εμποδίσει. Πολύ ωραία, άνοιξε. 55-97 στο sector 2. Ταχύτερο όπως βλέπετε MOV, γιατί είναι και ο πρώτος που πέρασε. Για να δούμε, πάει προς τη γραμμή τερματισμού. 1-12-7-95. Μάλλον πρέπει να το τη λέμε πιο συχνά. 1-13-7-80 ο Νιάχα Μάικ. Ω, τέτακε η Αλφα Ρωμαίο. Ο Μάικ 1-12-2-27. Πω, πω, πέφτουνε οι χρόνοι, απότομα. Ο Thunder Spider 1-12-8-25. Ο Chuck DNF. Είχε κάποιες δουλειές με τον τοίχο μάλλον. Τις έλυσαν τις διαφορές τους και κέρδισε ο τοίχος. Θα ξεκινήσει 15ος. Μάλιστα, 4 οδηγοί με το καλημέρα στο 1-12 από τον πρώτο γύρο. Ο Σούμι δεν έχει γράψει ακόμα γύρο, το αφήνει μάλλον πάλι για το τέλος. Για να τον δούμε. Ο Μπίλιον χαμηλά με 1-19, μάλλον είχε κίνηση. Δεν μπόρεσε να γράψει το γύρο που ήθελε. Ο Σούμι μπαίνει στα pit. Δεν τον γράφει το γύρο. Μάλιστα, παρατάει την προσπάθεια. Για να δούμε τον Billion με τη Red Bull. Μπαίνει στη γραμμή τερματισμού. Πάει και αυτός για 1-12. 1-12-7-17. Βλέπετε τους 5 πρώτους, ούτε δευτερόλεπτο η διαφορά μεταξύ τους, έτσι. Οι 6 πρώτοι, ούτε δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Ο Κουρκουμελάκης έχει πιο αργό σέκτορ. Δεν ξέρω αν θα πάει και για επόμενο γύρο. Εντάξει, αυξάνεται και ο κόσμος είτε και στο Facebook σιγά σιγά που μας παρακολουθεί από ό,τι βλέπω. Δεν είμαστε μόνοι. Ναι. Φαντάζομαι αγώνα με τον αγώνα θα είναι και περισσότεροι. Προσπαθούμε να το αναπτύξουμε το κομμάτι. Εντάξει, πέσαμε τώρα και σε Europa League, πέσαμε και σε τέτοια πράγματα πάνω που... Καλά Ευρωλίγκα. Είναι τώρα. Παντού, πάντα θα έχει κάτι ρεκόρ. Ναι, πάντα γίνεται. Πάντα θα έχει κάτι. Ενώ ότι είναι πιο δύσκολο για να έρθει μια πρώτη επαφή. Αν έρθει πρώτη επαφή μετά, δεν έχει πρόβλημα. Σκοπό είναι να μα κουτουλήσει.
48 χιλιοστά ο Άλεξ. Λοιπόν, μια χάση βγαίνει στην πίστα. Ο Μάικ ήταν, ναι. Ο Σούμι εκτός. DNF και ο Σούμι, μάλιστα. Τι γίνεται ρε παιδιά. Δύο οδηγοί εκτός. Όπως είπαμε και στην αρχή, η πίστα θέλει σεβασμό. Και προδερμό. Δεν είναι... Ναι, είναι δύσκολη. Ναι, είναι αντρικιόδες. Ναι, ναι, ναι. Δεν συγχωρεί. Είναι τα κέρμπ πολύ επικίνδυνα. Πάρα πολύ επικίνδυνα. Είναι υπερυψωμένα. Έτσι και πατήσεις με πολλά χιλιόμετρα και το τιμόνι σε κλίση, το μονοθέσιο έχει φύγει. Σήμερα εγώ που έπαιξα με τα παιδιά για να κάνουν μια προπόνηση, κυριολεκτικά σε μια φάση το μονοθέσιο απογειώθηκε. Απογειώθηκε κυριολεκτικά, δηλαδή πέταξε. Λέγαμε τον Αντώνη, βρεθήκαμε το απόγευμα κάποια στιγμή με τον Αντώνη και μου λέει αυτό ακριβώς το πράγμα. Ακόμη και η μπροστινή, αν δεν πατήσει καλά πίσω, σε έχει πετάξει στο Θεό. Με τέτοια πίστα. Προσγειώθηκα στην αγκαλιά του Τσακ φυσικά. Με έπιασε ο Τσακ εκεί μέσα στο Halo, χώθηκα. Καλά, το είπα, αντρική πίστα. Ναι, ναι. Ο Σερ Πέρδικας δεν βελτιώνει, παραμένει στη 13η θέση, 7 λεπτά για το τέλος. Οι οδηγοί που κινδυνεύουν είναι ο Νιάχα Μάικ, ο Λούις που είναι στα πιτ και ο Σερ Πέρδικα. Οι δύο Αλφα Ρωμαίο και η μία Williams. Πάμε Λούι, δώσε τη Williams, δώσε πόνο. Ο Νιάχα Μάικ έχει μπει πάλι σε γρήγορο γύρο, αλλά δεν βελτιώνει. Να δούμε αν τουλάχιστον θα μπορέσει να κάνει καλύτερο χρόνο από το Ανάξιον Σιρόκο για να μπει στην δεκάδα. Διαφορά είναι 180 χιλιοστά με το τέτοιο. Όπα. Ο Άξιον Σιρόκο τρίτος. 1-12-6-35. Άρα κυνηγάει το Ιάκο τώρα ο Νιάχα Μάικ. Για να δούμε. Δεν νομίζω ότι ο χρόνος θα είναι καλός. Όχι. Μπήκε πάρα πολύ αργά στη στροφή και μπαίνει στα πιτ. Μάλιστα παρατάει την προσπάθεια. Ήταν χαμένος γύρος. Για να δούμε. Για να δούμε ο Σερ Πέρδικας, είναι άκυρος ο γύρος του, έχει πατήσει εκτός πίστας. Ο Ιάκος ανέβηκε στην ένατη θέση. Παιδιά, μέχρι την ένατη θέση είναι όλοι στο 1-12. Ναι. Απίστευτο, έτσι. Πολύ, πολύ... 1-11-9-45 ο Μάικ. Άσε μας ρε Μάικ, τι 1-11-9-45 ρε αγόρι μου. Τι είναι αυτά τα νούμερα ρε φίλε. Τι 1-11. Τι 1-11. Ποιος είναι ο ταχύτερος χρόνος ρε φίλε στην Ολλανδία. Κάτι περίμενε, κάτι πρέπει να το ψάξω μισό. Netherlands, περιμένει να το ψάξω γιατί θα με τρελάνουν αυτοί ρε φίλε. Θα με τρελάνουν, αλήθεια. Μάικο, εξεγείνα, σε τι. 1-11-0-97, ρε φίλε. Έλα, ρε. Ο Χάμιλτον το 2021. Θα μου πεις εν ώρα αγώνα. Αλλά και πάλι, ρε φίλε. Εντάξει, αξιοπραγματικός ο χρόνος. Μπράβο, ρε Μάικ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο, παιδιά. Βλέπετε ότι οι οδηγοί είναι πάρα πολύ καλοί φέτος. Ο Μαξάκης είναι στη 10η θέση. Κινδυνεύει. Κινδυνεύει, παιδιά. Ο Μαξάκης κινδυνεύει.
Ο Νιάχα Μάικ έχει βγει για γρήγορο γύρο. Ο Λούις και ο Σερ Πέρδικας ακόμα είναι στα πιτ. Δεν ξέρω αν θα κάνουν άλλη προσπάθεια. Τσιτάρουν από τα PC. Τσιτάρει. Ναι. Πώς να τσιτάρει ρε φίλε. Δηλαδή. Και να τσιτάρει δηλαδή. Να βάζει νίτρο. Ναι ρε, το ξέρω ότι κάνεις πλάκα. Όχι, είναι πολύ καλός οδηγός ο Μάικ. 3 λεπτά. Ο Νιάχα Μάικ ξεκινάει καινούριο γύρο. Μήπως μπορέσει και ανέβει στη δεκάδα. Θα πρέπει να κάνουν και ο Λούις και ο Νιάχα Μάικ και ο Πέρδικας τρελό γύρο. Η Αλφα Τάουρι έκανε στην άκρη. Είναι συν... Όχι, είναι πολύ αργός. Μια χαμάικ, δεν νομίζω ότι μπορεί να βελτιώσει. Τι ένα 11-9-45 ρε μάνα, μας τρελάνει ρε φίλε. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα. Έχω μια πληροφορία από το control τώρα ότι ο Μάικ τρώει τόφου, γι' αυτό πετάει. Είναι ανάλαφρος. Όπα, ο Billion εκτός. DNF ο Billion, μάλιστα. Έτσι που λέγαμε στην τώρα αρχή. Δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση... θα ξεκινήσει δέκατος. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στο 3. Στο Qualify 3. Α, ο Μάνος είναι που έχει περάσει το grid. Α, θα παίξω μαζί του, Μάνο, ετοιμάσου Μάνο. Ναι, έχω τώρα επίσης μια, πώς το λένε, παρεμβολή στα ακουστικά μου που λένε ότι κέρδισα δίκαια το Στέλιο. Εντάξει. Είχα μάρτυρες τον Γιάννη στο live πώς μου κλέψε την πρώτη νίκη. Έτσι. Εκεί μου πέταξε μια μπανάνα, γλίστρισα. Όχι, ήταν πολύ ωραίοι αγώνες με τον Μάνο. Ο Λουίς έχει ταχύτερο δεύτερο σέκτορ. Μάλιστα. Για να δούμε η Williams. Για να δούμε ο Λουίς, έλα. 1-8. Στο... 1-13-2-37. Εντέκατος. Νομίζω ότι έχει κριθεί η δεκάδα. Ο Λουίς ξαναπροσπαθεί για χρόνο για να δούμε. Ο Νιάχα Μάικ είναι στα πιτ. Άρθα παραμείνει στη 12η θέση. Ο Σερ Πέρδικ. Μειώνει ο Λουίς το πρώτο σέκτορ. Ελάχιστα, αλλά μειώνει. Για να δούμε το δεύτερο σέκτορ, αν έχει να δώσει ακόμα ο Λούις. Να δούμε το δεύτερο σέκτορ που θα κλείσει. Όχι, όχι, όχι. Πάει πολύ αργά. Ο Σερ Πέρδικας. Που γεννιέται. Να σε καλά ρε Ζαμπτίμ, να σε καλά. Ευχαριστούμε. Όχι, πάει πολύ αργά ο Σερ Πέρδικας. Είναι πάρα πολύ αργός. Άρα, ο Μαξάκης 1-11-9-79. Άλλος ψυχασθενής από εδώ. Ρε δεν πάτε να τρέξετε σε κανένα, να βγάλετε κανένα φράγκο. Αλήθεια σας το λέω ρε. Και Μάικ και Μαξάκη. Πηγαίνετε τρέξετε να σας υπογράψουν σε καμιά ομάδα. Κανονικοί, αυτοί που παίρνουν σε πρωταθλήματα μέρος. Πραγματική εξοχή. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά, ρε. Εγώ και με τσίτι δεν μπορώ να κάνω 1-19-45. Μπράβο σας, ρε παιδιά. Ζαμπτίμ και εγώ το Series S έχω. Όχι είμαι κατά ευχαριστημένος. Νομίζω δεν υπάρχει πιο value for money κονσόλα που έχει βγει ever. Ever.
Και μάθαμε ότι το παιδί που κέρδισε κιόλας δεν είχε Xbox, άρα βάλαμε άλλον ένα στην οικογένεια του Xbox, γι' αυτό μας έκανε ακόμα περισσότερο χαρούμενος. Ένα 10-176, ο πιο γρήγορος γύρος που έχει γίνει στο παιχνίδι γενικά ever, στην πίστα της Ολλανδίας. Λίγο ακόμα θα το πλησιάσουν. Ναι, ναι, Γιάννη. Ήταν το καλύτερο. Έρχονται και άλλα παιδιά. Υπάρχει giveaway FIFA 23 στην ομάδα Xbox Power Your Dreams στο Facebook. Όποιος θέλει να πάρει μέρος, πηγαίνετε, γραφτείτε. Υπάρχουν οδηγίες εκεί. Και έρχονται και άλλα δωράκια, πάρα πολλά. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα σας πηγαίνουμε τρένο. Μέχρι τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, Q3, 9 οδηγοί, μια και ο Billion αποχώρησε από τη διαδικασία με ατύχημα. Πάλι Ferrari πρώτη. Όπα, η Αλφαρό, η Χάς, να πήγε να γίνει τσαμπουκάς εδώ τώρα. Μεγάλος τσαμπουκάς πήγε να γίνει. Μεγάλος τσαμπουκάς. Unsafe release. Υπό κανονικές συνθήκες, παιδιά, στην κανονική Φόρμουλα 1 αυτό είναι ποινή, έτσι. Αλλά έχει χάρη που δεν γίνεται κάτι στα pit. Γίνονται ghost. Στην κανονική θα βγαίνει στα αυτοκίνητα. Ο Μάικ θέλει να έχει καθαρό δρόμο μπροστά, γι' αυτό βγήκε πρώτα. Ναι, πήγε καλά, Αντώνη. Πήγε βασικά, όχι καλά, πήγε... δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα που έγινε. Η αλήθεια να λέγεται. Περιμέναμε συμμετοχή, αλλά όχι τόσο τεράστια συμμετοχή. Είχαμε 970 συμμετοχές, φίλε. 977. Και αφαίρεσε και τα... Δεν ξέρω πόσα ήταν σύνολο, τα fake account, δεν θυμάμαι. 800 μποτάκια που περίπου αφαιρέθηκαν και από εγγραφές και από σχόλια. Φαντάσου ότι... Ωραία. Είχε μεγάλη απήχηση από το καταλαβαίνω με τους αριθμούς που λέτε τώρα εδώ πέρα είναι... Ναι. Και έρχονται κι άλλα. Και με το Green Game μας tournaments. Έρχονται. Μια παρέα είμαστε όπως το έχουμε πει. Πού να έρθει ρε Τσακ, ρε άσ' το ουίσκι κάτω ρε Τσακ τώρα, άσ' το κάτω ρε αγόρι μου και τα μήλα και τα αμύγδαλα τι τρώσε κύριε αγόρι μου, άσ' τα. Λοιπόν, για να δούμε ο Μάικ, τι θα γράψει τώρα, κάνα 1-0-8 να το κλείσω και να φύγω. Πώς το έλεγε ο άλλος, θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Ο Λεβέντης, Θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Ο Βασίλης Λεβέντης. Βασίλης Λεβέντης. Ναι. Το θυμήθηκες αυτό. Θα σπάσω όλα από κάτω, Μάικ. Όλα θα σπάσω από κάτω. Όλα. Κανόνισε να πέσει το stream τώρα με αυτό που έγραψες, Κανόνισε. Ξέρω και που δουλεύεις και ξέρω και που μένεις. Κανόνισε. 1-11, 7-11, 10. Εντάξει, Μάικ, έλα γόρι μου, πάρκαρε το σε μια γωνία. Έλα, γιατί εντάξει. Σε δύο Στάινερ τώρα θα σου κάνει πρόταση. Ένα 11, 9, 97 ο Ιάκος. 1-12, 151 ο Θάντρης Πίντερ. Τι κάνετε ρε. 1-12, 5, 96.
Ο Ντογιανίτης, 1-12-14-7, ο Κουκουμελάκης. Έχουν ξεφύγει αυτοί, ρε. Τα ποντίκια, ναι, ρε, Ζαμπντιμ, ναι. Τώρα, κάτσε, τώρα έχουμε το σκόρν μέχρι να βγουν τα ποντίκια. Το Σάββατο στις 8.30. Θα το στριμάρουμε κιόλας. Και μετά, ναι, Black Tail, φίλε, το περιμένω κι εγώ. Γεια σου, Κόκλετσάκ, κεράσι Ιτάλης και ρε κούλι. Γεια σου, ρε κουλίφι. 1-14-086. Μας χάλασε το σερί, ρε Άλεξ. Ο Μαξάκης είναι στα πιτ. Μάλιστα. Τον βάζουνε μέσα. Του λείπει αρωτομή. Του λείπει αρωτομή. Από εδώ και πέρα, Αντώνη, έτσι θα είναι πλέον στο Game Pass, φίλε. Αρχίζουν και βγαίνουν τα παιχνίδια, όπως είχε πει ο Φίλαρος. Αρχίζουν και βγαίνουν τα παιχνίδια και κάθε μήνα θα έχουμε και ένα δυνατό τίτλο να παίξουμε. Να κερδίσουμε κανένα Joker θέλουμε βασικά, για να έχουμε χρόνο να τα παίζουμε όλα τα παιχνίδια, αλλά... Πού? Λοιπόν, όπως βλέπετε, οι χρόνοι είναι πολύ χαμηλά. Ο Άλεξ Νάτος, 1-12-3-79. Πάνω που... Και... Να δούμε, ο Μαξάκης βγαίνει. Να το δούμε το Μαξάκι. Βασικά θα μας τον δείξει ή θα μας δείχνει τα κάγκελα. Ανάτος. Εμφανίστηκε. Και μια onboard κάμερα. Πολύ lag έχει. Δεν ξέρω αν ήταν στιγμιαίο. Πάγει κανένα. Κολλάει σαν, φαίνεται σαν να έχει lag. Ναι. Η onboard κάμερα αυτή. Ζεσταίνει ελαστικά. Θα σου πω αμέσως, Γιάννη, δώσ' μου σε παρακαλώ να ανοίξω τα τευτέρια μου. Ο Μάικ στον πρώτο αγώνα είχε βγει έχει μία νίκη. Μία πρώτη θέση έχει. Έχει μία πρώτη θέση ο Μάικ. Δώσ' μου λίγο ρε Σιγιάννη μισό, γιατί εδώ τα δευτέρια είναι πολλά. Λοιπόν. Ποιος Μάικ, να θυμίσουμε, έχει 53 βαθμούς μέχρι τώρα, Μαξτάκης έχει 62. Για όσους μπήκαν στην παρέα πιο μετά, ναι. Στο ξεκίνημα τα είπαμε αυτά, στην τρίτη θέση ο Βίλιο με 50. Ο Κρουκουμελιάκης με 45, ο Σούμι με 44, ο Σαμσέρ με 31 και έπονται και οι υπόλοιποι. Λοιπόν. Στον προηγούμενο αγώνα ο Μάικ κέρδισε πρώτος και δεύτερος ήταν ο Μπίλιον και τρίτος ο Μαξτάκης. Και στον προηγούμενο αγώνα ο Μάικ ήταν έβδομος. Ο Γιάκος εκτός. Μάλιστα. Ο Γιάκος έχει το 1-11-9-97, αλλά είναι εκτός της υπόλοιπης διαδικασίας. Έχουν μείνει 4 λεπτά. Έχει μείνει εκτός. Ο Μαξτάκης το 1-12-4-27. Για να δούμε την έτερη Ferrari. Όπα,
με το που τη γυρίσαμε, ναι. Όχι, Αντώνη, δεν είναι όλοι με τη Μονιέρα. Ξέρω σίγουρα ότι ο Σαμ, ο Τσακ, ποιος άλλος, ο Thunder Spinder, είναι με χειριστήριο. Για το κουρκουμελάκι, το μαξτάκι, το μπάμπλο, το μπίλιον, ξέρω ότι είναι με τιμονιέρες, κουλίφι είναι με χειριστήριο. Εντάξει παιδιά, και οι 9 οδηγοί είναι στο 1-12, έτσι. Απίστευτο. Πάντως τι αγώνα θα δούμε σε λίγο, έτσι. Το θέμα είναι, ο Τσάκ είναι με ουίσκι και χειριστήριο. Έχει ειδική θέση. Έχει ειδική θέση το χειριστήριο του. Έχει ένα αυτό. Και έχει το τέτοιο. Όταν στριβεί, έρχεται και το ποτήρι στο στόμα. Παπ, καταλαβες, έτσι πάει. Στις αριστερές στροφές, στις δεξιές έρχονται τα αμύγδαλα. Είναι... Ποτηρωθεί και από τη μία και ξηρά κραπά από την άλλη. Ο Τσάκ δεν οδηγεί. Ο Τσάκ απολαμβάνει. Η μεγάλη διαφορά. Φυσικά, μόνο στο παιχνίδι αυτά, έτσι. Μια ευγενική χορηγία του Τσάκ. Γιατί έχεις πεθάνει, ρε. Μην πεθάνεις τώρα, έχεις να τρέξεις αγώνα. Περίμενε. Δεν αφήνει το ουίσκι για να πιάσει το χειριστήριο. Να, αυτά είναι, κατάλαβες. Είναι ειδική κατασκευή, ρε φίλε. Είναι με τέτοιο, είναι σαν το ρόμποκουπ ένα πράγμα. Λοιπόν, ο Thunder Spinder βγήκε για χρόνο, είναι στην τρίτη θέση. Με χειριστήριο ο Thunder Spinder. Έτσι. Παιδιά, είναι πολύ πιο δύσκολο με το χειριστήριο. Είναι πολύ πιο δύσκολο το παιχνίδι. Ειδικά η 22. Η 21 δεν είχε τόσο μεγάλη απόκληση, αλλά το 22 είναι τέτοιο. Θα στείλουμε στον Bob, αυτόν που κάνει τα χειριστήρια τα περίεργα, που τα ζωγραφίζει, να φτιάξει ένα χειριστήριο σε μπουκάλι ουίσκι για τον Τζακ. Λοιπόν, αυτό ότι τα απενεργοποιείς σε κάθε τέτοιο και πρέπει ξανά να τα ενεργοποιείς. Για να δούμε στο πώς πάει ο Thunder Spinter στο Sector 1. Μειώνει κατά 15 χιλιοστά. Έχει με το server, με το lag. Να το ονομάσει Chuck Daniels, ε. Όχι, είναι Chuck Norris τώρα επειδή τρέχει στη McLaren. Ο Γιάκος προς το παρόν δεν απειλείται στη δεύτερη θέση, παρά ότι έχει αποχωρήσει, τελείωσε ο χρόνος, ο Άξιον Σιρόκο ένατος, ο Ντογιαννίτης όγδος, για να δούμε οι υπόλοιποι. Όχι, είναι πολύ αργός. 1-12-3-55, παραμένει στην τρίτη θέση. Τέταρτος ο Κουρκουμελάκης, ο Σάμ είναι πιο αργός, ο Άλεξ. Και ο Άλεξ είναι πιο αργός. Ο Μαξτάκης, για να δούμε. Μπαίνει στην τελική, είναι άκυρος ο γύρος του, άρα θα είναι στην 7η θέση. Να η έκπληξη, δεν το περιμένα για το Μαξτάκη. Και πάμε για τον αγώνα, παιδιά. Ξεκινάμε, η Mike πρώτη θέση, ο Γιάκος δεύτερος, τρίτος ο Thunder Spinder.
Τέταρτος ο Κουρκουμελάκης. Πέμπτος ο Σαμ Σέριν. Έκτος ο Αλέξ. Έβδομος ο Μαξάκης. Όγδος ο Ντογιαννίτης. Και ένατος ο Άξιον Σιρόκο. Χάς, Φεράρι, Μερσέντες. Τρεις διαφορετικές ομάδες στις τρεις πρώτες θέσεις. Και πάμε κουκούμπα. Και τι λέγαμε για simulator, παιδιά, μόλις ανακοινώθηκε ότι βγαίνει Gas Station Simulator. Μάλιστα. Θα πάρετε ένα σάπιο βενζινάδικο και να το κάνετε κανονικό. Ένα όνειρο ζωής πραγματοποιήθηκε. Για όσους μπήκαν πιο αργά, να ενημερώσουμε ότι έχουμε βγάλει το safety car από τις ρυθμίσεις για να μην δημιουργούνται κολλήματα στο παιχνίδι. Όποιος θα δίνει στον τοίχο, παραμένει στον τοίχο και συνεχίζει το αγώνας κανονικά. Όσοι ακούνε από το stream οι οδηγοί, μην πατήσετε, περιμένετε να το δώσει ο Κουρκουμελάκης στην εκκίνηση. Ένα πεντάλεπτο για να ετοιμάσουν οι οδηγοί, στρατηγικές και τα λοιπά. Λάστιχα και δεν συμμαζεύεται. Αν τυχόν πατήσει κάποιος, θα πρέπει να βγουν όλοι στο λόμπι και να ξαναγίνει η κίνηση. Νομίζω μετά την προηγούμενη φορά πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Εντάξει. Δεν είναι στάνταρ αυτά. Δεν είναι στάνταρ αυτά. Προς το παρόν βλέπω ότι τηρείται, δεν έχει πατήσει κανείς. Πέντε λεπτά για ένα προφιτερόλ, Αντώνη. Ο Σαμ θέλει περίπου 30 δευτερόλεπτα. Πέντε λεπτά. Τι πέντε λεπτά. 5 λεπτά μπορεί να φάει 3 προφιτερόλ. Απλώς δεν τρώει τώρα, είναι σε διατροφή, έκανε εντατική προπόνηση για τον αγώνα σήμερα. Μετά το χτεσινό που το έφαγε εκεί μετά την εκπομπή, ξέρεις, βαριστομάχιασε. Μετά τα 3 κομμάτια παστίτσιο, το μισό κιλό προφιτερόλ, έφαγε και ένα γιαουρτάκι. Έτσι για να κάτσει από πάνω, στρώσεις κάνει. Ο Σαμ δουλεύει με στρώσεις. Λοιπόν... Μπράβο στα παιδιά, μπράβο. Αντέξαν και δεν πατήσαν. Το πάθημα είναι μάθημα. Εννοείται ρε φίλε Coca-Cola Zero για να μην παχύνει. Και πρέπει να το πεις όμως σωστά, Γιάννη. Ζέρο. Όχι απλά ζέρο. Να το πεις με ρυθμό και κουκούμπα μαζί. Να ευχηθούμε να τερματίσουν και οι 20 οδηγοί. Το θεωρώ απίθανο. Βάζω ένα μέσο όρο, όχι μέσο όρο, βάζω περίπου 7 εγκαταλείψεις, χοντρά-χοντρά. Γιατί μετά θα αδειάσει η πίστα και δεν θα συναντιούνται γι' αυτό. Εγώ θα σου λέω 12 θα τερματίζουν, οπότε κοντά είμαστε, 7-8 δηλαδή. Ναι. Ωραία, αυτά είναι να τα βάζουμε και στην αρχή, ξέρεις πόσοι θα τερματίσουν, να κάνουμε τέτοιες ψηφοφορίες, δημοσκοπήσεις. Ναι. Μπορούν να μπουν νομίζω μέσα στο Twitch. Πρόβλεψη για νικητή, για τέτοια. Ναι, το έκανα κάποια στιγμή. Ναι. Το έκανα. Πέρσι το έκανα. Η αλήθεια είναι φέτος δεν το έχω κάνει ακόμα. Στέλιο στον πρώτο ή στο δεύτερο γύρο.
Γιατί να. Ο Γιάνναρος ρωτάει το Στέλιο αν θα βγει στον πρώτο ή στο δεύτερο γύρο. Εκτός, σε περιμένουν μάλλον για Mortal Kombat, Στέλιο. Η Ferrari ετοιμάζει στρατηγική που θα τη φέρει τουλάχιστον στον τερματισμό. Δεν περιμένω κάτι περισσότερο. Όπως η Μπορεί κανονική να μπουν Ferrari για... φέτος. Ναι, μπορεί να μπουν για pit stop και να ξεχάσουν το τιμόνι, ας πούμε. Εντάξει. Να μην Δεν πάνε είναι μηχανική κάτι. καθόλου. Συμβαίνουν. Ναι. Νομίζω έχει βάλει και λάστιχα χιονιού η Ferrari για σιγουριά, γιατί μπορεί να χιονίσει στην Ολλανδία. Λοιπόν, ακόμα δεν πέρασαν τα 5 λεπτά. Μπράβο, μπράβο. Πάντως έχουμε σίγουρα για την επιτροπή υπάρχουν σίγουρα 2-3 συμβάντα από το Q. Και να δούμε τι θα γίνει τώρα. Παιδιά, μην μου βάζετε περισσότερη δουλειά το Σαββατοκύριακο. Κρατήστε τη. Το θέμα είναι να μπείτε στην πρώτη στροφή, βγείτε. Και μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα ήρθαμε στην εκκίνηση. Γιατί έχουμε και διαφημίσεις. Τι κάνουμε, έχουμε και διαφημίσεις. Εντελώς τυχαία μπήκε η Red Bull, ο Λάντο Νόρις και η Adidas στις διαφημίσεις. Αλήθεια, αλήθεια ήταν τυχαίο, παιδιά. Πάμε. Πάμε. Εκκίνηση. Πάμε. Επιτροπάριος είμαι, τα πάντα είμαι. Λοιπόν, καλή επιτυχία στους οδηγούς. Και ξεκινάω. Όπα, είχαμε μια σύγκρουση δύο Αλφα Ρωμαίο μεταξύ τους. Βλέπω ένα τετακέ ο Άλεξ με τη Red Bull. Όπα, μια ερωτομή έφυγε. Και ο Κούλης είναι στον τοίχο με τον Σίνιστερ. Ξεμπλέξαν. Συνεχίζουν όλοι οι οδηγοί, απλώς με πολλές ζημιές. Ο Κουρκουμελάκης Δεν βλέπω τετακέ τίποτα. και ο Μαξτάκης έχασε και την αρωτομή, ο Πέρδικας είναι χωρίς αρωτομή, ο Κουρκουμελάκης επιτίθεται και προσπερνάει και πάλι από πίσω το Σούμι, έτσι εντελώς τυχαία.
Να δούμε τώρα πώς θα μπουν στα pit. Μπαίνουν ο Billion, μπήκε. Ο Σερ Πέρδικας, ο Billion και ο Μαξτάκη στα pit. Ο Action Sirocco εκτός. Ο Σερ Πέρδικας έβαλε σκληρή γόμα να πάει μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε για την εγγραφή, Eldav. Η κερδισμένη της υπόθεσης αυτή τη στιγμή είναι ο Νιάχα Μάικ, κέρδισε 6 θέσεις. Ο Τσακ κέρδισε 7 με τη μία McLaren. Ο Στέλιος κέρδισε 9. Ο Βίμπεξ κέρδισε 10 θέσεις. Ο Κουρκουμελάκης έχει χάσει 7, αλλά θα αντεπιτεθεί. Αυτό είναι το μόνο θέσεις. Σίγουρο. Ο Μαξτάκης έχει χάσει 10 θέσεις. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Αλλαγή θέσεων μεταξύ του McLaren. Εκμεταλλεύεται ο Βιμπέξ. Και προσπερνάει και ο Βιμπέξ, ο Τσακ χάνει 2 θέσεις. Έχει και πρόβλημα στην αεροτομή ο Τσακ. Να δούμε τώρα stops. Ο Billion έκανε pit stop και έβαλε κόκκινη γόμα. Μάλιστα, δεν το περίμενα αυτό. Περίμενα ότι θα πάει σε σκληρή. Για δύο θα είπε stop, ναι. Θα πάει σε εντελώς άλλη στρατηγική. Να δούμε κόντρα. Ο Σούμι κυνηγάει τον Τζακ, ο οποίος έχει πρόβλημα με την αεροτομή και χάνει πολύ χρόνο. Για να δούμε, ο Σούμι είναι κολλημένος, ο Κουρκουμελάκης πολύ περισσότερο. Περνάει το Στέλιο, το King Arthur. Κρατάει την εσωτερική και κυνηγάει και την Alpine TV Bex. Κερδίζει θέση ο Κουρκουμελάκης από αυτές που έχασε. Υπάρχει ένα ατύχημα. Δεν είναι κάτι, συνεχίζεται ο αγώνας. Έχει τρογύρω βίντεο, δεν είναι 14, δεν προλάβω να δω. Ο Μαξτάκης πάλι τετακέ. Πάλι σπασμένη αεροτομή, δεν του πάει ο αγώνας καθόλου. Ξαναμπαίνει στα pit. Ο Κούλης έχει φάει πέναλτι γιατί πέρασε τα όρια της πέζε. Κουκουμελάκης εκτός. Ο Κουρκουμελάκης εκτός αγώνα. Γίνεται κακός χαμός. Ο Σούμι τώρα είναι πίσω από τον Τζακ, τον κυνηγάει πάλι. Στην 11η θέση. Ο Άλεξ κυνηγάει τον Παύλο. Για προσπέραση, κατά εσωτερικά. Είναι με ασφυγόμα, με κίτρινη είναι ο Παύλος. Ο Κούλης εκτός, τρεις οδηγοί DNF. Χάνει εδώ. Παίρνει μια ανάσα ο Παύλος. Ο Σούμι κυνηγάει τον Τζακ. Κρατάει την εσωτερική, δεν προσπερνάει ακόμα. Εδώ κάνει την προσπέραση, ο Τσακ δεν μπορούσε να αμυνθεί. Καληνύχτα Κούλη, καληνύχτα. Καλό βράδυ Κούλη. Ο Βιμπέξ κυνηγάει τον Λούι. Μπροστά ο Μάικ έχει πάρει ήδη μια διαφορά 3,5 δευτερολέπτων.
Και ο Λούις είναι κοντά στο Νιάχα Μάικ, σε ζώνη DRS. Εδώ υπάρχει ένα τρενάκι πίσω από τον Νιάχα Μάικ με δύο οδηγούς. Και πλησιάζει και ο King Arthur από πίσω. Όσο η μάχη θα υφίσταται, ο King Arthur θα μειώνει τη διαφορά. Ο Βιμπέξ κολλάει πίσω από τον... Τι κάνει, προσπέραση. Όπα! Ο Λούις στον τοίχο. Ο Λούις στον τοίχο, έσπασε αεροτομή, συνεχίζει όμως. Και ο Στέιος, ο King Arthur, εκτός αγώνα. Από πίσω από το Λούι είναι ο Άλεξ και ο Σούμι. Ο Λούις είναι χωρίς αεροτομή, δυσκολεύεται να το κρατήσει στην πίστα. Ο Πάμπλο είναι από πίσω του, θα πάει για προσπέραση. Δεν μπορεί να αμυνθεί ο Λούις ούτως ή άλλως. Τέσσερις οδηγοί μέχρι στιγμής εκτός. Ο Λούις μπαίνει για pit stop, να αλλάξει αεροτομή. Επόμενη μάχη, ο Άλεξ Τετακέ. Ο Άλεξ Τετακέ προσπαθεί να βρει ένα σημείο που να μην εμπολουδίζει για να μπορέσει να ξαναμπεί στην πίστα. Και πέφτει στην 11η θέση. Ο Μπίλιον είναι στην 10η. Ο Λούις βγαίνει από τα pit. Ο Τσακ Τετακέ προσπαθεί να το επαναφέρει. Έρχεται από πίσω ο Λούις με φρέσκια σκληρή γόμα. Γίνεται μάχη εδώ. Κρατάει ο Λούις. Τον πιέζει ο Πέρδικας. Κρατάει εσωτερική. Χάνει εδώ τα φρένα. Καταλήγει στην άμμο παγίδα. Και χάνει και άλλη θέση. Ο Μαξάκης είναι στη 16η θέση. Για να δούμε τι γίνεται πιο μπροστά. Ο άλλο έχει μάχη. Ο Ντογιαννίτης με το Thunder Spinter. Μάλιστα είναι στη ζώνη DRS. Είμαστε στον 8ο γύρο από τους 36. Ψωμπίκι είναι δύσκολη πίστα και μπορεί να έρθει να πάω κάτω. Ο Σίνιστερ κάνει προσπέραση στο Λούι. Ναι, προσπερνάει. Προσπερνάει, αμήνεται. Δεν μπόρεσε να αντέξει την πίεση. Τον κυνηγάει και ο Σερ Πέρδικας τώρα το Λούι, ο οποίος φαίνεται να πηγαίνει πιο αργά. Δεν ξέρω αν έχει και άλλη ζημιά το μονοθέσιο του εκτός από την αεροτομή. Φαίνεται να μπορεί να κινηθεί γρήγορα. Ο Πέρδικας είναι πίσω από το Λούι, είναι σε ζώνη DRS. Να δούμε αν στην επόμενη ευθεία θα προσπαθήσει την προσπέραση. Κρατάει πολύ ανοιχτά, πατάει εκτός. Ο Λούις κερδίζει λίγα δευτερόλεπτα, παίρνει μια ανάσα από την πίεση. Ο Σαμ Σέριν πιέζει τον Νιάχα Μάικ, η Φεράρι την Αλφα Ρωμαίο. Για να δούμε εδώ την μονομαχία των δύο ιταλικών ομάδων. Κρατάει ο Σάμπτα αυτό το φρενάρισμα, μπαίνει στην εσωτερική, κόβει, πολύ ωραία προσπάθεια.
δεν μπορούσε να αντιδράσει με τίποτα ο Μάικ, ο Νιάχα, Μάικ. Πιστεύω ότι δεν περίμενε ότι θα γίνει εκεί η προσπέραση. Δεν την περίμενε. Ο Πάμπλο Τετακέ ξαναμπαίνει στην πίστα, προσπαθεί, έχει σπάσει και η αεροτομή του. Θα χρειαστεί να μπει να βάλει καινούρια. Μπήκε μέσα ο προϋπολογισμός. Ο Μπίλιον έχει ανέβει στην ένατη θέση και είναι και σε ζώνη DRS του Νιάχα Μάικ. Πιέζει ο Μπίλιον. Για να δούμε που θα δοκιμάσει την προσπέραση. Κρατάει την εξωτερική. Πιέζει. Κρατάει πολύ έξω τη γραμμή του Μπίλιον. Αμήνεται ο Νιάχα Μάικ. Να δούμε πόσο θα αντέξει. Ο Μάικ έχει πάρει μια διαφορά 8 δευτερολέπτων από τον δεύτερο Γιάκο, ο οποίος έχει μπει για pit stop. Πέφτει στην τέταρτη θέση, τέταρτη. Ο Μπίλιον ζορίζεται πίσω από την Αλφα Ρωμαίο. Πιέζει για την προσπέραση. Να δούμε εδώ στην ευθεία και με το DRS ανοιχτό. Νομίζω δεν υπάρχει ελπίδα να μηνθεί ο Νιάχα Μάικ. Κρατάει εσωτερική και στα φρένα θα κάνει την προσπέραση. Είναι εντύπωση ότι σε αυτή την πίστα αυτός που πιέζει έχει πλεονέκτημα, δεν θα αποπίσω, γιατί μια πίστα μπορεί να κάνει σε εύκολα λάθος και δεν μπορεί να μηνθεί τόσο καλά. Αυτή είναι η εντύπωση που δίνει. Το λάθος μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. Ναι. Αυτός που σε πιέζει έχει αυτή την πολυτέλεια να περιμένει και σημαίνει. Η άλλη Red Bull βγήκε εκτός. Ο Μαξτάκης ανεβαίνει και έχει μειώσει πάρα πολύ τη διαφορά από τους προπορευόμενους. Πλησιάζει, είχε μια διαφορά γύρω στα 17 δευτερόλεπτα, 14. Κοντά στα 10 δευτερόλεπτα μάλιστα. Και έχει φτάσει στα 7, πάλι κίτρινη σημαία. Ποιος είναι? Ποιος είναι κύριε παιδιά, ποιος έμεινε? Ο Ντογιαννίτης. Έσπασε και αυτό στην αεροτομή του. Δεν μπαίνει όμως να την αλλάξει. Συνεχίζει χωρίς αεροτομή, το οποίο αυτό είναι και επικίνδυνο και για αυτόν και για τους υπόλοιπους οδηγούς όμως, γιατί μπορεί να κρατήσει το μονοθέσιο. Σούμι μπήκε στα πιτ, σκληρή γόμα. Να δούμε αν θα το βγάλει μέχρι το τέλος. Pit stop έχει κάνει ο Γιάκος που είναι στην τρίτη θέση, ο Σαμ Σέριν που είναι στην πέμπτη, ο Μπίλιον, ο Άλεξ εκτός. Ο Άλεξ εκτός DNF και ο Άλεξ. Πέντε σίγουρα γίνεται. 5 μέχρι στιγμής, οδηγεί εκτός αγώνα. Ο Άλεξ είχε κάποια προβλήματα, δυσκολευόταν, είχε κάνει και τετακέ. 15 οδηγοί συνεχίζουν από τους 20. Ο Τσακ κυνηγάει τον Σούμι που μόλις βγήκε από τα πιτ με φρέσκια σκληρή γόμα. Ο Τσακ είναι με κόκκινη χρησιμοποιημένη 6 γύρων. Να δούμε αν μπορεί να πιέσει. Από ό,τι φαίνεται απομακρύνεται ο Σούμι. Να δούμε τώρα στη στροφή. Μπαίνει ο Ντογιαννίτης στο για πιτ να βάλει και αεροτομή. Ο Σούμι φαίνεται να απομακρύνεται. Αν και στην ευθεία μειώνει πολύ ο Τσάκ. Είναι πολύ πιο γρήγορο στην ευθεία. Και ανεβαίνει και στην ένατη θέση. Μάλιστα.
Η αλήθεια να λέγεται ότι είναι εντυπωσιακός ο αγώνας. Παρότι δεν πιστεύω ότι θα έχει προσπεράσεις, έχει πάρα πολλές. Ρισκάρουν γενικά οι οδηγοί. Ο Μπίλιον έχει τον ταχύτερο γύρο αυτή τη στιγμή στο 1.14.8.84. Το καλό που βλέπω είναι ότι κανένας οδηγός δεν έχει πάρει πέναλτι για τα ωριά της πίστες. Ο πιο κερδισμένος από όλους ο VBX με κερδισμένες 16 θέσεις. Να δούμε τώρα και που θα υπάρξει μάχη, γιατί προς το παρόν οι διαφορές έχουν ανοίξει. Ο Μάικ έχει 22 δευτερόλεπτα, 23 δευτερόλεπτα το δεύτερο, κοντεύει να πάρει ένα δωρεάν pit stop. Δεν ξέρω πόσο είναι ο χρόνος, νομίζω 25-26 δευτερόλεπτα είναι ο χρόνος που χρειάζεται στα pit. Είναι μικρό pit stop γενικά. Ναι, μειώνει τη διαφορά. Εγώ πιστεύω ότι ο Μαξάκης θα κερδίσει κάποιες θέσεις. Αν και τώρα έχασε πάλι χρόνο. Ναι. Δεν είναι πίστα που μέχρι το τελευταίο δεν ξέρεις μέχρι το τελευταίο γύρο θα γίνει. Μέχρι μια έξοδος, ένα δεν μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Ευτυχώς δεν έχει safety car. Ναι. Ευτυχώς δεν βάλαμε εσύ. Πάει και ο Πέρδικας. Εκτός και ο Πέρδικας. Έξι. Ακούμπησε τον τοίχο. Όπως πάντα. Ο Παύλο κυνηγάει την Άστον Μάρτιν. Για να δούμε, ο Παύλος κυνηγάει το Sinister. Είναι στη ζώνη DRS. Συνεχίζουν όλοι οι οδηγοί που έχουν παραμείνει στην πίστα. Οι υπόλοιποι έξι μας κοιτάνε από τις εξέδρες. Τους έχουν μαζέψει με τα σκουτεράκια. Ο Παύλος παραμένει σε ζώνη. Όπα, έχασε το σασμάν εδώ, έχασε ταχύτητες. Τι έπαθε? Επανήλθε. Κάτι έγινε με το κυβότιο ταχυτήτων του. Α, μη έκοψε γιατί δεν δεχόταν γύρω. Μάλιστα, οκ. Okay. Έκοψε γιατί δεχόταν γύρω από τα πιο γρήγορα μονοθέσια. Ο Σαμ Σέρν έχει μπει στη ζώνη DRS του VBX. Για να δούμε. Ο οποίος μπαίνει στα pit. Μάλιστα. Ανεβαίνει στη τέταρτη θέση ο Σαμ. Όλοι περιμένουμε αγωνία το λάθος της Ferrari στα pit. Ο Σούμι είναι στη ζώνη DRS του. Ο Μπίλιον βγαίνει από τα pit.
και βγαίνουν πολύ κοντά οι δυο τους. Ο Billion με φρέσκια κίτρινη γόμα, ο Σούμι είναι με 5 γύρων σκληρή. Να δούμε αν ο Billion μπορεί να φέρει τα ελαστικά του σε σωστή θερμοκρασία για να κυνηγήσει το Σούμι. Ο Λιάκος κυνηγάει το Thunder Spinter. Και μπήκε ο Thunder Spinter στα πιτ, ανέβηκε δεύτερος ο Λιάκος. Σκληρή γόμα ο Thunder Spinter. Ο Σούμι κυνηγάει τον V-Bex στην Alpine. Για να δούμε εδώ. Ο Billion έχει μείνει πίσω. Έφυγε από τη μάχη. Ο V-Bex είναι με φρέσκια σκληρή γόμα. Ξέρουμε ότι αργεί να πιάσει η απόδοση. Στους πρώτους γύρους δεν συμπεριφέρεται σωστά το μονοθέσιο. Ο Σούμι εδώ έχει ένα βαντάζ γιατί είναι 6 γύρων η σκληρή του γόμα, είναι πιο πατημένη. Μπαίνει στη στροφή, κρατάει την εσωτερική. Για να δούμε πού θα προσπαθήσει το προσπέρασμα ο Σούμι, γιατί θα το προσπαθήσει σίγουρα. Μένει κοντά. Πάνε προς το Εσάκι και μετά πάνε προς τη μεγάλη ευθεία του τερματισμού. Για να δούμε και με το DRS στην ευθεία. Κίτρινη σημαία. Νομίζω ότι είναι ο Μαξτάκης πάλι τετακέ. Για να δούμε εδώ με το DRS ο Σούμι. Ο Billion είναι 14.855 ταχύτερο χρόνο. Αμήνεται ο V-Bex. Ο Σούμι περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία για να επιτεθεί. Συνεχίζεται η μάχη. Τα δύο δέκατα, ο Τσακ πιέζει τον Λούι και αυτός με DRS. Πάει ο Μαξτάκης. Πάει και ο Μαξτάκης. Φαινόταν ότι ο αγώνας δεν του πήγε καθόλου. Σύντομα, στο 19ο γύρο, 7-8. Ναι. Ω, και είχε παρκάρει εκεί δεξιά το μονοθέσιο. Ο Billion τελευταία στιγμή έκανε αριστερά. Και έχουμε εδώ τώρα μια τριάδα. Ο Billion κυνηγάει το Σούμι, ο Σούμι κυνηγάει το Βιμπ, ο οποίος φαίνεται ότι καθυστερεί τους και το Σούμι και τον Billion. Πάει πιο αργά. Πιστεύω ότι άμα προσπεράσουν θα αποκτήσουν και διαφορά. Αυτό φυσικά βοηθάει την πρώτη τετράδα. Πιέζει ο Σούμι. Κρατάει την εσωτερική, ανοίγει εδώ τα... Ναι, και προσπερνάει ο Σούμι και προσπερνάει και ο Billion. Όχι, γλιστράει ο Billion. Γλίστρησε ο Billion και δεν μπορείς να αποχωρήσει την προσπέραση. 1.13.890 ο Mike ταχύτερο χρόνο. Συνεχίζει ο Billion να πιέζει. Είναι πάρα πολύ κοντά. Ο Τσακ πλησιάζει το Λούι. Είναι σε ρυθμό προσπέραση. Όπα, τέτακε ο V-Bex. Τετακέ, έκανε το λάθος και προσπέρασε και ο Billion. Ο Τσακ κυνηγάει το Λου. Ο Sinister εκτός, DNF. Πάμε, 12 οδηγοί έχουν μείνει στην πίστα.
Τσάκ είναι σε μάχη με τον Λούι. Από πίσω του είναι ο Ιάκος που πάει να τους ρίξει γύρω. Να δούμε τώρα εδώ, μπορεί να κρυθεί λίγο εδώ η μάχη μεταξύ τους, γιατί θα πρέπει να κόψουν για να αφήσουν το προπορευόμενο μονοθέσιο να τους προσπεράσει. 12 οδηγοί, 8 οδηγοί εκτός αγώνα. Έχουμε 14 γύρους ακόμα. Και ακόμα είναι 14 γύροι. Πιέζει ο Τσάκ το Λούι, έχει μπει πάλι σε ζώνη DRS. Να τους περάσει, είναι σε ταχύτερο χρόνο, είναι ένα γύρο μπροστά, να δούμε πως θα επηρεάσει τη μάχη των δύο. Πιέζει ο Τσάκ, στα φρένα κρατιέται αριστερά, να πάρει την εξωτερική, καλή άμυνα από το Λούι, κρατάει τη γραμμή του. Πάμε για το Εσάκι. Και μετά στη γραμμή τερματισμού, που αν μείνει εδώ Τσάκ με τον DRS, ο Λούις δεν θα μπορέσει να αμυνθεί. Να δούμε εδώ, μπαίνουν στην τελική ευθεία τερματισμού. Κρατάει ο Τσάκ εσωτερική. Κρατάει δεξιά. Και κάνει την προσπέραση με τον DRS. Κρατάει ο Λούι, αμήνεται όσο μπορεί από την εξωτερική, αλλά δεν μπορεί. Ο Τσάκ προσπερνάει καθαρά. Και από πίσω τους τώρα είναι ο Ιάκος που θέλει να τους ρίξει γύρω. Μάλιστα. Ο Μπίλιον έχει πλησιάσει πάρα πολύ το Σούμι. Είναι και αυτό. Και αυτό σε ζώνη DRS. Ο Τσάκ έφαγε το πρώτο πέναλτι της ημέρας. Και ο Λούις πέναλτι για τις Blue Flag. Γιάννη, είναι πάρα πολύ δύσκολη η Ολλανδία. Είναι τεχνική πίστα, δεν συγχωρεί λάθος, είναι ο τείχος δίπλα. Πιέζει ο Μπίλιον. Είναι στο DRS του Σούμι. Κρατάει την εσωτερική. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ. Έχασε το φρενάρισμα. Το χάσε. Ο Λούις και άλλου πέναλτι. 10 δευτερόλεπτα. Ignore blue flags. Είναι όταν ο άλλος θέλει να περάσει γύρω, πρέπει να τον αφήσεις. Πρέπει να τον αφήσεις γιατί βαράει. Για να δούμε εδώ στην ευθεία με τον DRS. Όχι, είναι μακριά ο Billion. Δεν νομίζω να προλαβαίνει στην ευθεία να τον φτάσει. Κρατάει στα φρένα την εσωτερική, είναι η μοναδική μάχη που έχουμε ενεργεία αυτή τη στιγμή. Είναι και πολύ στο βιβλίο για να μην προσμάχες. Ναι, δεν έχουν μείνει και πολύ, σωστά. 12 γύρια ακόμα για την καροσημαία. Όπως είπες, όταν θα μείνουν 12 οδηγοί, θα είναι πιο καθαρή η πίστα, οπότε θα λιγοστεύουν να είναι και περισσότερο και οι μάχες και τα ατυχήματα. Τώρα μόνο από λάθος άμα καταλήξει στον τοίχο, από προσωπικό λάθος ή από κάποια μάχη. Κρίμα για τα πέναλτι τώρα με το blue flag. Yeah. Ήταν σε μάχη τα δύο παιδιά και αγνόησαν τις μπλε σημαίες. Για όσους δεν γνωρίζουν, η ποινή πέφτει όταν αγνοήσεις τρεις φορές μπλε σημαία, δηλαδή περάσεις τρεις αγωνοδίκες με μπλε σημαία. Τότε πέφτει η ποινή. Κρατιέται ο Μπίλιον. Ανοίγει το DRS. Κρατάει άλλη γραμμή ο Σούμι.
Δυσκολεύεται ο Μπίλιο να προσπεράσει το Σούνιο. Ο Σούνιο έχει αποδείξει τις μάχες και με τον Κουρκουμελάκη στην προηγούμενο αγώνα. Είναι σκληρός αντίπαλος. Το καπνισμένο είναι εύκολος. Δεν είναι εύκολος να προσπεράσεις. Ναι, ναι. Προσπαθεί ο Μπίλιο να αλλάζει, γεμίζει τους καθρέφτες του Σούμι, μήπως τον αγχώσει να κάνει λάθος. Μπροστά έχουμε κίτρινη σημαία, ωραία, έγινε πάλι πράσινο. Και συνεχίζεται άμοιωτη η μάχη μεταξύ τους. Ο Μάικ πάει σε μια εύκολη νίκη, έχει 20 δευτερόλεπτα διαφορά από τον δεύτερο. Για να δούμε τώρα εδώ πάλι με τον DRS, ανοίγει ο Μπίλιον. Είναι πολύ μακριά στη στροφή. Πρέπει να μπει πιο κοντά, να είναι πιο... Ω, φρενάρισμα στο τσάκ ο Μπίλιον εδώ. Είναι τώρα και παιχνίδι υπομονής, έτσι, δηλαδή τώρα αυτό εδώ πέρα όλο θέλει υπομονή. Κρατάει, ναι. Κρατάει την εσωτερική. Εδώ είναι πολύ κοντά. Δεν έχει χώρο ο Μπίλιον εδώ όμως για να προχωρήσει την προσπέραση. Κρατιέται, προσπαθεί να, μπει, να είναι όσο πιο κοντά στη ζώνη που θα ανοίξει το DRS. Πρέπει να είναι κοντά στα 3 δέκατα για να μπορέσει να πεις ότι θα το... στα 3 εκατοστά. Για να μπορείς ότι θα το χρησιμοποιήσει το DRS και θα κερδίσει αβαντάζ. Άμα μπει με περισσότερα από 300-350 χάνει το πλεονέκτημα, είναι πολύ μικρή ευθεία. Ο Σούμι συνεχίζει. Εδώ μπαίνει τώρα ο Μπίλιον με συν 7, 0,7. Δεν του φτάνει η ευθεία με το DRS. Δεν του φτάνει με τίποτα για να πιάσει. Άραξε να μπαίνουν στις στροφές, όπου εκεί έχει πλεονέκτημα ο αμυνόμενος. Ο Τσάκ πλησιάζει τον Ιάχα Μάικ. Πλησιάζει, είναι πολύ κοντά στην Αλφα Ρωμαίο. Ο Τσάκ έχει και 5 δευτερόλεπτα ποινής. Πιέζει. Οι μόνες ομάδες που συνεχίζουν και με τα δύο τους μονοθέσια είναι η Ferrari, είναι η Alpine και η Alfa Tauri. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες χάσαν από ένα μονοθέσιο. Προσπερνάει ο Τσάκ. Φοβερή προσπέραση, ανέβηκε στην 8η θέση, τώρα πρέπει να αποκτήσει διαφορά τουλάχιστον 5 δευτερολέπτων για να διατηρήσει τη θέση αυτή. Ο Μπίλιον έχει, μείνει πολύ πίσω, μειώνει τώρα, πλησιάζει το Σούμι. Ανοίγει πάλι διαφορά πάνω από το δευτερόλεπτο. Για να δούμε. Πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Ίδια απόσταση. Μειώνει ο Μπίλιον, πλησιάζει. Κρατάει τη γραμμή του. Είναι πιο κοντά αυτή τη φορά. Μπροστά τους θα έχουν πιο αργά. Τι είναι μπροστά του, είναι πιο αργά μονοθέσια. Ναι, είναι η Alpine του Παύλο. Όχι, μια Mercedes είναι. Η οποία κάνει στην άκρη. Να περάσουν. Η Thunder Spider η Mercedes ήτανε. Ο οποίος έπεσε πέμπτος. Τι έπαθε ο Thunder Spinder και έχασε τόσο χρόνο. Χάνει πάρα πολύ χρόνο ο Thunder Spinder.
Πρέπει να φάγει disconnect ο Thunder Spinder. Πάει πάρα πολύ αργά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Το αμάξι πάει πάρα πολύ. Έχει χάσει, έχει πέσει στην έκτη θέση. Ο Billion συνεχίζει τη μάχη με το Σούμι. Σταθερά. 6 γύροι έχουν μείνει. Οπα, έχασε το φρενάρισμα ο Σούμι εδώ. Πλησιάζει πάρα πολύ ο Billion. Και προσπερνάει. Προσπερνάει αυτό που πάλευε κοντά 10 γύρους. Και ανεβαίνει στην τέταρτη θέση. Είπαμε παιχνίδι που μπορεί να ήταν αυτό. Ξεκάθαρα. Έτσι όπως έχει γίνει η πίστα, έτσι όπως είναι η συγκεκριμένη πίστα, είναι παιχνίδι που μπορεί μέχρι να βρει την ευκαιρία και όπως κάνει το λάθος. Πάντως θα κράτησε αρκετά αυτή τη μάχη. Τώρα ο Σούμι. Ο Σούμι είναι τώρα πίσω, ανοίγει διαφορά από τον Billion. Παραμένει εκεί κοντά στο δευτερόλεπτο. Ο Thunder Spinder βρέθηκε πάλι δεύτερος. Ο Ιάκος τρίτος. Α, ο Ιάκος γιατί μπήκε για pit stop. Οκ. Okay. Εγώ τον έβλεπα, τώρα τον ξαναβλέπω δεύτερο, το Thunder. Το Σαμ πρέπει να τον έχει πετάξει. Κάνε... Βγες και κάνει join πάνω πάλι. Μπαίνει στα pit stop ο Σαμ. Μπαίνει για pit stop. Οκ. Okay. Το ετοιμάζουν την κόκκινη γόμα. Αλλάζουν και αεροτομή. Ναι. Κάνει κόλπα το παιχνίδι πάλι. Άρχισε τα ωραία του αυτά, τα ωραία, τα φανταστικά που κάνει το... Μάλιστα. Ο Σούμι τώρα κυνηγάει τον Billion. Ο Σούμι τώρα εδώ με το DRS προσπερνάει τον Billion πάλι. Συνεχίζουνε. Όπα. Εκτός ο Σούμι. Έφυγε. Ναι Γιάννη, αυτό είδα και εγώ ρε φίλε. Τον έδειξε δεύτερο, μετά έβδομο και μετά καπάκι πάλι δεύτερο. Θα πρέπει να δούμε το replay μετά. Ναι, αυτό ισχύει, Τσακ. Ένα παιχνίδι ρε EA, ένα παιχνίδι χωρίς προβλήματα, ένα. Μία φορά, μία. Τι ζητάμε.
Ρίχνεις γύρω στον Παύλο, ρίχνει γύρω ο Τσάκ στον Παύλο. Ο Γιάκος 3 δευτερόλεπτα πέναλτι για τα όρια της πίστας. Δεν έχει πρόβλημα να χάσει τη δεύτερη θέση που έχει τώρα και ξαναπήγε ο Thunder Spinder πέμπτος. Δεν φάνησε πρώτος τελικά. Δεν ξέρω τι στο καλό έχει πάθει πάλι το παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι, νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η αληθινή κατάταξη. Μια Mercedes. Τι έγινε εδώ ρε παιδιά? Μια Alpine τράκαρε με τη Mercedes. Εγώ είδα να σκάει μια Alpine πάνω σε μια Mercedes. Ο V-Bex πρέπει να άσκασε πάνω στον Thunder Spinder, ο οποίος τώρα είναι τρίτος από πέμπτος. Ο V-Bex έσκασε πάνω στον τοίχο, όχι πάνω σε αμάξι. Ενώ εμάς μας έδειξε ότι έσκασε πάνω σε αμάξι. Τώρα, παιδιά, το παιχνίδι έχει σπάσει. Ο Μάικ μπαίνει στον τελευταίο γύρο. Επιστεύω στον τερματισμό και εγώ να δείξει τα πραγματικά. Και εγώ αυτό πιστεύω ρε φίλε. Ταχύτερο χρόνο έχει ο Σάμα, 1.13.341. Αν ισχύει. Αλήθεια, δεν ξέρω τι ισχύει πλέον στο παιχνίδι. Έδειξε δύο συγκρίσεις. Ναι, το είδατε κι εσείς ότι τρακάρανε δύο μονοθέσεις μεταξύ τους. Δεν το βλέπα μόνο εγώ. Ο Mike νικητής του Grand Prix Ολλανδίας και ο Louis DNF στον τελευταίο γύρο. Μάλιστα. Πάει και ο Ιάκος για τον τερματισμό. Από ένα σημείο και μετά, δεύτερος ο Γιάκος, που έφαγε κάποιος disconnect, έγινε ο κακός χαμός. Τρίτος ο Thunder Spinder. Τέταρτος ο Σούμι. Thank you.
πέμπτος ο Μπίλιαν. Ο Σούμι, driver of the day. Θα πάρει τον πόντο. Αυτή είναι μάλλον η τελική κατάταξη. Μάλλον. Δεν είναι σίγουρο ότι είναι αυτή η τελική κατάταξη. Θα το δούμε, παιδιά, θα δούμε τι θα γίνει λίγο με το υπόλοιπο και με όλα αυτά τα προβλήματα που βγάζει το παιχνίδι, γιατί πιο πολύ ταλαιπωρούνται τα παιδιά, οι οδηγοί και όλοι μας, παρά βγάζουμε αποτέλεσμα. Να δούμε τι έγινε πάλι και χάλασε. Οπότε μπορώ να το δώσω με επιφύλαξη, Ρδάνη. Με επιφύλαξη αυτή. Με επιφύλαξη είναι αυτή η βαθμολογία. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, όσοι ήσασταν στο stream. Ευχαριστώ τον Κώστα που για άλλη μια φορά. Σιγά σιγά είχαμε τεχνικά προβλήματα. Ναι, θα διορθώσουμε, φαντάζομαι. Λοιπόν, έχουμε, θα τα πούμε και νύχτα. Εκτός εμείς με τον Αντώνη μαζί για κάποια θεματάκια, θα τα διορθώσουμε να είμαστε καλύτεροι και να έχουμε και περισσότερη συμμετοχή. Ευχαριστώ αύριο, πολύ, παιδιά, Star Wars Battlefront 2, το 2 στις 10 και Σάββατο 8.30 ώρα Scorn. Καληνύχτα, μάγκες. Καληνύχτα.